Πολύ μεγάλη νίκη για την Νίκη Βόλου στο Καφτανζόγλιο κόντρα στον Ηρακλή. Αν και οι Θεσσαλοί αγωνίστηκαν με 10 παίκτες από το 24ο λεπτό λόγω αποβολής του Σοηλέδη, κατάφεραν να πάρουν την νίκη με σκορ 2-1. Πάμε λοιπόν στο Καφτανζόγλιο, εκεί όπου προφανώς μας περιμένουν οι συνάδελφοι. Βλέπουμε ήδη τον Κώστα Χαλβατσιώτη με παρέα από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Μια αναμέτρηση, Κώστα, που έβαλε τέλος ένα εξαιρετικό σερί του Ηρακλή που μετρούσε 9 νίκες και μία ισοπαλία στα 10 τελευταία παιχνίδια και σήμανε και την επιστροφή στη επιτυχίες για την Νίκη Βόλου μετά από την απρόσμενη ήττα από τον Γηνιακό στην Θεσσαλία. Ο λόγος εσάς. Λοιπόν, έσπασε και το αίτητο του Ηρακλή, γιατί ως τώρα είχε μόνο 8 νίκες και μία ισοπαλία. Θα δώσουμε το λόγο στον Ντάριο Ζάχορα, ο οποίος σήμερα δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να γυρίσει την κατάσταση εις βάρος του. Γιατί? Yeah, I want to congratulate the opponent team. I think they played very well today, and this is one of the reasons why we didn't create the chance and why we didn't was not so attacking in good positions. Θέλω να δώσω χαρακτήρα στην αντίπαλη ομάδα, οι οποίοι παίξανε αρκετά καλά και αυτό ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μπορέσαμε να κάνουμε ευκαιρίες και δεν μπορέσαμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Θα περίμενε κανείς ότι με παίχτη παραπάνω θα μπορούσε ο Ηρακλής να βάλει γκολ πιο εύκολα, όπως το έκανε μέχρι την ισοφάριση. Δεν το κατάφερε όμως μέχρι και το έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Yes, of course. After we was losing 1-0 and have a player more, it was good thing that we scored in the first half and then we thought the second 45 minutes will be easier, that we will press them and score one more time, but we was making a lot of mistakes and they punished this because they have quality. And after we are trying, but we didn't create some good chances. They defend very well, and one more time I want to congratulate them. Στο δεύτερο, εμείς καταφέραμε με τον παίχτη τον παραπάνω να σκοράρουμε γρήγορα. Απλά στην επανάληψη που θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω, δεν τα καταφέραμε και αμύρθηκαν αρκετά καλά και μάλιστα κατάφεραν να σκοράρουν. Αυτό οφείλεται εν πολύ στην ποιότητα που έχει η Νίκη σαν ομάδα και γι' αυτό και θέλω και να τους συγχαρώ άλλη μια φορά για την νίκη τους. Μία ακόμη ερώτηση. Τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια? Γιατί έχασε έδαφος για τη δεύτερη θέση, προσπέρασε η Νίκη Βόλου. Και δεν μπόρεσε να μειώσει και τη διαφορά με την Κέρκυρα, με την Κασιόπη. Nothing. Okay, we lose this game. Tomorrow is a new day. We will put our heads up and we have 7 more games until the playoffs and to continue winning. This can happen one day, but of course we are all set, but we keep on. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό για μας. Αύριο θα σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά. Είναι μια καινούργια μέρα και θα συνεχίσουμε 7 παιχνίδια μέχρι τα play-off να καταφέρουμε να κερδίσουμε και να συνεχίσουμε την πορεία μας. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Ντάριο Ζάχορα και τον κύριο Παπαδόπουλο από την ΠΑΕ Ηρακλής. Έχουμε κοντά μας από πλευράς Νίκης Βόλου τον Κότοβο, ο οποίος αυτή η περένταση που βγάλατε για να έρθει αυτή η νίκη, γιατί παίξατε 70 λεπτά, 75 λεπτά άμυνα. Νομίζω η ομάδα έβγαλε το χαρακτήρα και την προσωπικότητα που έχει μέσα στο γήπεδο. Οι ομάδες φαίνονται και στις δύσκολες καταστάσεις. Και θέλω να συγχαρώ τους συμπαίκτες μου για αυτή την τεράστια προσπάθεια που έχουν κάνει. Και θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε και θα είμαστε δυνατοί και στα επόμενα παιχνίδια. Καλύψατε το χάντικαπ της ήττας από τον Εγινιακό. Είστε δεύτεροι στη βαθμολογία. Δείξατε ότι ήταν παρένθεση αυτή η ήττα. Φυσικά ήταν και μία παρένθεση αυτή στο ΙΤΑ, στο πρωτάθλημα. Έπρεπε να κερδίσουμε σήμερα και το κάναμε με αυτές τις συνθήκες και θα συνεχίσουμε έτσι, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Είστε δεύτεροι. Εσείς είστε που μειώσατε τελικά τη διαφορά από την Κασιόπη. Αυτό λέει κάτι για τη συνέχεια, μήπως προλάβετε κιόλας να εκμηδενίσετε αυτή τη διαφορά? Μέχρι τελευταία αγωνιστική θα το κυνηγήσουμε και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Ωραία. Και πες μου κιόλας, κατά τη γνώμη σου, ποιες θα είναι οι 4 ομάδες από το Βόρειο Μήλο που θα πάνε στα play-off? Τώρα αυτό να το πω είναι πολύ δύσκολο. Μάλλον τον τέταρτο ψάχνουμε, γιατί τώρα οι τρεις φαίνονται. Σίγουρα, αλλά Κασιόπη, εμείς και ο Ηρακλής πιστεύω θα είμαστε μέσα. Μετά γίνεται μάχη. Έμαθες ότι η Καρδίτσα και για να γίνεις κέρδισε σήμερα. Ναι, το έμαθα. Και ο Εγινιακός είναι. Όλες οι ομάδες είναι πολύ κοντά και όλες οι ομάδες. Ίσως και ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι πολύ δυνατές. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν προς το παρόν. Έχουμε και άλλο ρεπορτάζ, θα μας δώσετε μερικά δευτερόλεπτα να ετοιμαστούμε και θα είμαστε πάλι μαζί.
Το λόγο τον έχουν οι νικητές, είναι λογικό αυτό. Αλλά τώρα εδώ είναι λίγο άδικο η σχέση με τους συμπαίκτες. Έπαιξε λιγότερο εσύ. Οι άλλοι προσπάθησαν περισσότερα. Ο Άρης ο Σοηλέδης λοιπόν είναι κοντά μας. Αποβλήθηκε στο 24ο λεπτό. Καταρχήν για την αποβολή, πες μας. Δίκαιη άδικη, γιατί φώναξε ο Πάγκος, φώναξε εσύ, αλλά ο Φουκάκης δεν άλλαξε γνώμη. Εντάξει, πιστεύω κατά τη γνώμη μου και κατά το πόσο τα είδαν τα παιδιά από τον Πάγκο, ειδικά η πρώτη κάρτα δεν είναι. Γιατί αν δείτε τη φάση, σηκώνω χέρια, δεν τον βρίσκω με τα πόδια, πέφτει μόνο του, δίνει κάρτα και φάουλ που δεν τον ακουμπάω καθόλου. Αλλά τουλάχιστον εφόσον έχει δώσει την πρώτη κίτρινη, έχει δώσει την πρώτη κίτρινη κάρτα, η δεύτερη. Μέσα σε 4 λεπτά έγινε αυτό. Η δεύτερη λοιπόν, δεν είναι κόκκινη. Να πάμε στην ουσία του πράγματος. Οι συμπαίκτες σου παίξαν 70-75 λεπτά άμυνα, παίξαν και για σένα, παίξαν και επίθεση στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Έδειξαν ότι ήταν αποφασισμένοι, νομίζω, έτσι. Αρχικά θέλω να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, γιατί με 10 παίκτες 75 λεπτά. Έπαιξαν πάρα πολύ καλά σε σχέση με το ότι παίζαμε με ένα παίχτη λιγότερο. Ξέραμε πώς παίζει η ομάδα του Ηρακλή. Την είχαμε μελετήσει όλη τη βδομάδα με τον προπονητή μας. Είχαμε δει πάρα πολλά βίντεο. Είχαμε εστιάσει σε κάποια λάθη που κάνει η ομάδα του Ηρακλή και νομίζω ότι τα καταφέραμε περίφημα. Μπράβο στα παιδιά. Πολύ μεγάλη νίκη. Και τώρα, τι λέει αυτή η νίκη, δηλαδή για εσάς πώς μεταφράζεται, πώς εισπράτεται αυτή η νίκη. Εντάξει, είναι τρεις βαθμοί, αλλά προσπεράσατε τον Ηρακλή πάλι και μειώσατε στους 6 με την Κασιόπη. Θέλαμε να τα δώσουμε όλα για αυτό το παιχνίδι. Ήταν από τα πιο σημαντικά της χρονιάς μέχρι τώρα, γιατί είχαμε χάσει το παιχνίδι με τον Ιγυνιακό μες στην έδρα μας, θέλαμε να κάνουμε αυτό το comeback. Πάρα πολύ καλά, μειώσαμε και τη βαθμολογία γιατί η Κασιόπη έχασε σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι πλέον εμείς έχουμε σε εισαγωγικά τα πιο εύκολα παιχνίδια, δεν έχουμε άλλο ντέρμπι δηλαδή, με κάποια ομάδα που είναι από πάνω μας ή στην ίδια βαθμολογία με εμάς. Θέλω να πιστεύω ότι θα μειώσουμε κι άλλο τη διαφορά και στα play-off θα είμαστε πολύ δυνατοί. Το έχεις αποθυμένο ως Άρης Σοηλέδης να ξαναπαίξει Super League. Με άλλη ομάδα, ίσως με την νίκη Βόλου. Γιατί από εκεί σε μάθαμε, από τη Super League, από την πρώτη εθνική. Ποιος παίχτης δεν θέλει να παίξει πάλι άλλη εθνική. Πολύ λογικό και ειδικά με μια ομάδα η οποία είναι πολύ συγκροτημένη, πολύ οργανωμένη, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρεις, αλλά έχει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα μπροστά της νίκη Βόλου, όπως και όλες οι 8 ομάδες που θα πάνε εκεί. Ποιες θα είναι, κατά τη γνώμη σου, οι 4 από το Βορρά πρώτα. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να σας πω. Όλες οι ομάδες είναι πολύ ανταγωνιστικές. Σίγουρα οι πρώτες τρεις έχουν ξεχωρίσει, το είπατε και πριν με το παιδί με τον Βαγγέλη. Τώρα η τέταρτη θέση θα παιχτεί, είναι πολλές δυνατές ομάδες από κάτω. Και από κάτω οι συμπολίτες. Σωστά. Σωστά. Θα γίνει μάχη στα play-off. Στα play-off θα κρυθούν τα πάντα. Ωραία. Θα είναι ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα και το δεύτερο. Ναι, σας ακούμε. Ακούω, θα μεταφέρω εγώ τις ερωτήσεις σας. Ναι, θα ήθελα αφού ενημερώσει πρώτα τον Άρη ότι στο στούντιο μαζί μας είναι ένας πρώην συμπαίκτης του, ο Κώστας Ρουγκάλας, θα μαζί στον Ολυμπιακό. Η ερώτηση απευθύνεται και για τους δύο. Κώστας Ρουγκάλας, συμπαίκτης σου. Η ερώτηση απευθύνεται και στους δύο, και στον Κώστα που είναι εδώ μαζί μας, αλλά και στον Άρη πρώτα μια που τον έχεις εκεί για να μην κρυώνει και ο άνθρωπος να πάει στα αποδυτήρια. Είναι πώς βιώνει ένας ποδοσφαιριστής που προέρχεται από τον Ολυμπιακό το περιβάλλον της Football League. Να τη μεταφέρω πρώτα εγώ λοιπόν, να μου δώσει τον χρόνο. Ρωτάει ο Σωτήρης ο Κωνσταβάρας πώς βιώνει ένας ποδοσφαιριστής που έπεσε στον Ολυμπιακό αυτή όλη την κατάσταση της Football League. Ένα άλλο πρωτάθλημα. Πώς το ζεις εσύ? Έχω ξεπεράσει πλέον αυτό το που λέμε από τον Ολυμπιακό. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε. Αν τα βάλετε κάτω και δείτε όλα τα παιδιά που φύγαμε τότε από τον Ολυμπιακό, όλη η φουρνιά που ήμασταν, αν ψάξετε και δείτε τις κατηγορίες, είναι 2-3 τα παιδιά που παίζουν στη Β' Εθνική. Οι υπόλοιποι δεν παίζουν πουθενά, έχουν εξαφανιστεί. Δεν μπορώ να σας πω τώρα γι' αυτό. Εμείς παλεύουμε κάθε μέρα και στις προπονήσεις και στα παιχνίδια που παίζουμε κάθε Κυριακή να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να πάμε κάπου ψηλότερα, πιστεύω για εκεί είμαστε. Για να δείξουμε ότι αξίζουμε να παίξουμε στην Εθνική και πάλι.